Καλησπέρα κύριε Θοδωρόπουλε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς που βρίσκεται ο κύριος Σόρας και αν προτίθεται να παρεδοθεί στις αρχές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω καμία επικοινωνία με τον κύριο Σόρα και δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνει. Είναι δική του απόφαση και θα αποφασίσει ο ίδιος. Κύριε Θεοδωρόπουλε, για ποιο λόγο ένας άνθρωπος ο οποίος σκοπεύει, όπως έχει πει ο ίδιος, να διεκδικήσει και την ψήφο του λαού, δεν παρίσταται στα δικαστήρια για να απαντήσει στις κατηγορίες και καταδικάζεται ερήμην και μάλιστα καταδικάζεται και με σε ποινή φυλάκισης και πρέπει να πάει στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Κύριε Σρόιντερ, μου ζητάτε να κάνω προσωπικές εκτιμήσεις σε προσωπικές αποφάσεις κάποιου άλλου. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Είναι δική του επιλογή ο τρόπος που φέρεται και δεν μπορώ εγώ να δώσω καμία εξήγηση γι' αυτό. Αλλάζει κάτι στην Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Θοδωρόπουλε? Στην Ελλήνων Συνέλευση δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Επιτρέψτε μου να κάνω το ερώτημα. Μετά το δεδομένο ότι το ηγετικό, ο ιδρυτής αυτής της οργάνωσης, κινδυνεύει αυτή τη στιγμή με φυλάκιση, είναι θέμα ορών, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Στρόιντερ, ο ιδρυτής, για να γίνει ιδρυτής, είχε εντολή από 110 τοπικούς οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης να κάνει αυτή την ίδρυση του φορέα. Που σημαίνει ότι η πραγματική δημιουργή του φορέα είναι οι τοπικοί οργανισμοί, που σημαίνει οι Έλληνες πολίτες, που σημαίνει ότι δεν είναι ιδρυτής ο Σόρας, είναι ιδρυτής όλοι οι τοπικοί οργανισμοί. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ο Σόρας αυτό που λέτε εσείς Ελλήνων Συνέλευσης. Από την άλλη όμως, κύριε Θεοδωρόπουλε, υπάρχει και η δεύτερη δικαστική έρευνα, που είναι πιο σοβαρή, μου επιτρέπετε, και η οποία αφορά ηγετικά στελέχη της Ελλήνων Συνέλευσης. Ούτε εκεί έχετε παρασταθεί στο δικαστήριο, ούτε εκεί έχετε στείλει δικηγόρους για να εκπροσωπηθείτε. Εκεί τι θα συμβεί? Εκεί η έρευνα αφορά όλη την ηγετική ομάδα. Κοιτάξτε, εφόσον αναφέρεστε περί ερεύνης, ναι, πώς είναι δυνατόν να βρεθούμε σε δικαστήριο? Ακόμα υπάρχει έρευνα. Ναι. Που σημαίνει δεν υπάρχει αίθουσα δικαστηρίου. Και πώς θα παρευρεθούμε σε κάτι που δεν υπάρχει? Δεν σας μίλησα για αίθουσα δικαστηρίου. Σας μίλησα για απολογία, με την έννοια ότι έχετε κληθεί να απολογηθείτε, όχι εσείς προσωπικά, ο κύριος Σόρας και άλλα στελέχη, και δεν έχετε παραστεί. Ποιος σας το είπε αυτό, δεν έχουμε παραστεί? Έχετε απολογηθεί? Έχουμε εσείς παραστεί, έχουμε πάρει τη δικογραφία, είναι 20.000 σελίδες. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσουμε να δώσουμε κατάθεση πρέπει να διαβάσουμε αυτά τα οποία αναφέρουν αυτά, αν και δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη κατηγορία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να μελετηθούν και να απολογηθούμε ή να δώσουμε κατάθεση για 20.000 σελίδες χρειάστηκε κάποιος χρόνος. Με τη δική σας λογική, κύριε Θοδωρόπουλε, και θα το κλείσω εδώ. Δεν θα σας ζητήσω να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι όταν ρωτούσαμε τον κύριο Σόρα για αυτή τη δικαστική διένεξη με τον συνέδερό του, μας έλεγε ότι δεν υπάρχει και μας απειλούσε με μηνύσεις. Αυτό, όπως είπατε, είναι δικό του θέμα. Με τη δική σας λογική ως πολίτης, ένας άνθρωπος που έχει 600 δισεκατομμύρια, γιατί πάει φυλακή για 100.000 που χρωστάει? Χρησιμοποιείτε τη λέξη έχει. Ναι. Ο κύριος Σόρας διαχειρίζεται ένα ποσό, ναι, το οποίο είναι σε συγκεκριμένη μορφή χρηματοοικονομική, το οποίο έχει διαθέσει υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν είπε ποτέ ο Σόρας ότι έχει εργαστεί, ότι είναι επιχειρήσεις δικές του και έχει κερδίσει τα χρήματα αυτά και τα διαθέτει δικά του χρήματα προς τον ελληνικό λαό. Αυτά τα χρήματα τα διαχειρίζεται ο κύριος Σόρας. Μάλιστα. Άρα λέτε λοιπόν ότι μπορεί να διαχειρίζεται 600 δις, αλλά δεν έχει φράγκο στην τσέπη να πληρώσει το πρόστιμο. Όπως διαχειρίζεται ο κύριος Τουρνάρας, ναι, δισεκατομμύρια χωρίς να είναι δικά του τα χρήματα, σαν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος δημιουργεί όλη αυτή τη διαδικασία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Ο ίδιος προσωπικά έχει ένα μισθό, αλλά διαχειρίζεται τεράστια κεφάλαια. Μάλιστα. Άρα στη δική σας λογική συμβαδίζει το γεγονός του να διαχειρίζεται κανείς 600 δισεκατομμύρια, τα οποία έχει εξηγήσει πώς απέκτησε, να έχει στην κατοχή του τα ομόλογα, να τα έχει παραχωρήσει όπως λέει ο ίδιος στο ελληνικό δημόσιο, αλλά την ίδια ώρα να πηγαίνει φυλακή επειδή δεν έδωσε πίσω τα λεφτά στο συνέτερό του, 100.000 ευρώ. Κοιτάξτε, το να δώσει πίσω, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα να αναφερθούμε στο κατηγορητήριο. Δεν υπήρχε κάτι να δώσει πίσω, υπήρχε μια σχέση μεταξύ τους πολύχρονη, γιατί ήταν δικηγόρος ο ενάγων τον κύριο Σόρα επί 20 ετία περίπου σαν δικηγόρος του και υπήρχαν, από ό,τι λέει ο κύριο Σόρας, εγκρεμείς υποθέσεις και είχε δώσει ένα εξώδικο και είχε κάνει την αίτησή του αυτή νομίζω και προς τον δικηγορικό σύλλογο που ήταν μέλος του ενάγων για να γίνει μια Δεν σας ζητάω δικαστική απόφαση. Δικαστική απόφαση υπάρχει, ούτε να μου δικαιολογήσετε τον κύριο Σόρα. Απλά πάλι ως πολίτη, και θα το κλείσουμε εδώ, κύριε Θοδωρόπουλε, ένας άνθρωπος ο οποίος στη συνέντευξη εδώ στον Α υποσχέθηκε 20.000 ευρώ στο λογαριασμό του κάθε Έλληνα. Πώς δεν έχει ο ίδιος 100.000 για να μην καταλήξει στη φυλακή όπως καταλήγει τώρα?
για μία ακόμα φορά, αυτά τα χρήματα τα οποία αναφέρεται ο κύριος Σόρας δεν είναι χρήματα που τα έχει στη τσέπη του, δικά του χρήματα, αλλά είναι τα χρήματα που ανήκουν στους Έλληνες. Εφόσον λοιπόν οι Έλληνες πάρουν στα χέρια τους την Ελλάδα, μπορούν θεσμικά να έχει ο καθένας να έχει 20.000 ευρώ. Όταν είναι δικά τους χρήματα αυτά. Είναι δικά τους χρήματα αυτά. Και να σας πω κάτι. Θα έπρεπε αυτή η διένεξη που υπάρχει είναι μεταξύ του πολιτικού φορέα και της Τράπεζας της Ελλάδος. Λοιπόν. Έχετε δει ποτέ επίσημα η Τράπεζα της Ελλάδος να λέει ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά με σφραγίδα? Κύριε Θεοδωρόπουλε, ας μείνουμε στα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι ο επικεφαλής, ο ιδρυτής της Ελλήνων Συνέλευσης, οδεύει στη φυλακή για υπεξαίρεση 100.000 ευρώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ.